καλές γιορτές από Πούτιν. Προελάβουν οι Ρώσοι δυτικά του Μπαχμούτ και τη Ιβανόφσκα, ενώ περικυκλώθηκε η 47η Ουκρανική Ταξιαρχία στην Αυδίηβκα. Σύμφωνα με τον ελληνικό τύπο, λοιπόν, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας δείχνει σημάδια κοπόσεως και στις δύο εμπόλεμες πλευρές, τα οποία αφορούν με τον θάνατο χιλιάδων στρατιωτών, οπλικών αποθεμάτων και πυρομαχικών, και με λίγα λόγια οι δύο πλευρές σταμάτησαν λόγω εξαντλήσεως και εορτών των Χριστουγέννων. Πρόκειται φυσικά για μια δημοσιογραφικού τύπου ρηχή ανάλυση που δεν έχει σχέση με τον άγριο πόλεμο στην Ανατολική Ουκρανία, στον οποίο τώρα οι Ρώσοι, αφού εξόντωσαν χιλιάδες Ουκρανούς από το καλοκαίρι από θέση άμυνας, οι οποίοι ξέμειναν από πυρομαχικά, ξεκίνησαν χερσαία επίθεση, προελάβοντας σε όλα τα μέτωπα, με κύριο στόχο την αναζήτηση ευπαθού σημείου για να προελάσουν προς το Κίεβο. Η έβρεση του ευπαθού σημείου θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες άνδρες μαζί με άρματα μάχης να προελάσουν πολλές δεκάδες χιλιόμετρα για να βρεθούν στα μετόπισθεν με στόχο την παράδοση των Ουκρανών. Οι Ρώσοι προελάβουν δυτικά τον Μπαχμούτ σε πολλά σημεία ταυτόχρονα, ενώ οι ρωσικές ομάδες πεζικού και εξοπλισμός έχουν ήδη σταθεροποιηθεί ανατολικά της Μπουχτανίβκα, γεγονός που υποδηλώνει την προέλαση των Ρώσων. Ουκρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι δυστυχώς επιτυχείς εχθρικές επιθέσεις καταγράφηκαν στο ύψος κοντά στο Χρωμόβο. Στα πλάνα που μοίρασαν οι Ρώσοι βλέπουμε την απόβαση και την εκαθάριση των Ουκρανικών δυνάμεων. Επιπλέον, στο Κατσάπνια, που είναι περιοχή μεταξύ του Μπαχμούτ και Ιβανόφς, η περαιτέρω ρωσική πρόοδος συνεχίστηκε. Ο κύριος αντίκτυπος πιθανότατα θα είναι στον δρόμο από τον Μπαχμούτ προς το Τσάσοβιάρ. Η βρετανική εφημερίδα Times, λοιπόν, δημοσίευσε άρθρο τώρα για την 47η ταξιαρχία των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι οχυρωμένη στην Αυδίηβκα. Ήδη η Δύση δηλώνει δημόσια ότι η πόλη είναι περικυκλωμένη. Η πτώση της πόλης θα είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή για το ουκρανικό μέτωπο, διότι μετά από αυτό ο ρωσικός στρατός θα μετακινηθεί ελεύθερα προς το Ντιεπροπετρόφσκ και ακόμη και προς το Κίεβο. Το καλοκαίρι είχαμε 10 φορές περισσότερα πυρομαχικά και καλύτερη ποιότητα. Οι αμερικανικές οβίδες παραδίδονται σε παρτίδες σχεδόν του ίδιου βάρους, γεγονός που διευκολύνει την ρύθμιση των πυρών και μειώνει τον αριθμό των οβίδων που δεν έχουν εκραγεί. Τώρα έχουμε βλήματα από όλο τον κόσμο ποικίλης ποιότητας και σε 3 ημέρες λαμβάνουμε μόνο 15 κομμάτια. Την περασμένη εβδομάδα λάβαμε ένα φορτίο γεμάτο άχρηστα πυρομαχικά, ανακοίνωσε αξιωματούχος από τον Ουκρανικό στρατό. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.